πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να απευθύνουμε τις θερμές μας ευχές για την εθνική επέτειο σε όλους τους συμπολίτες μας, στην Κέρκυρα, στους Παξούς, στα Διαπόντια και σε όλα τα Ιόνια νησιά. Είναι μια μέρα υπερηφάνειας. Κάθε 25η Μαρτίου είναι η μέρα του στοχασμού για την εθνική παλιγενεσία και η έκφραση των αισθημάτων ευγνωμοσύνης για τους Έλληνες που αγωνίστηκαν επί σειρά ετών και μας χάρισαν την ελευθερία που σήμερα απολαμβάνουμε. Για τα Ιόνια νησιά είναι μια ξεχωριστή επέτειος, γιατί τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα οποία εφέτος γιορτάζουμε, δίνουν την ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε εμείς, να διαδώσουμε σε όλο τον κόσμο ότι εδώ, στα Ιόνια νησιά, υπήρξε η μήτρα της προετοιμασίας της Ελληνικής Επανάστασης. Με πολλά μέσα, με μια μεγάλη αγκαλιά υποδοχής, φιλοξενίας, στήριξης των προσφύγων, με τη δημιουργία συνθήκων που θα βοηθούσαν τον αγώνα των επανεστατημένων Ελλήνων, με πόρους οικονομικούς, με διπλωματικές διεργασίες, και μην ξεχνάμε ότι μεγάλες μορφές σε όλα τα νησιά εργάστηκαν, αγωνίστηκαν μαζί με τους επαναστατημένους Έλληνες. Φόρο τιμής εκπροσωπώντας όλους τους άλλους Έλληνες επτανήσιους που έπαιξαν ρόλο δυναμικό, αποδίδουμε στον Ιωάννη Καποδίστρια και στον Διονύσιο Σολωμό, δύο επτανήσιους οι οποίοι έβαλαν τη σφραγίδα τους στην προετοιμασία της Επανάστασης, στην εμψύχωση του έθνους, στη δημιουργία φιλελληνικού ρεύματος σε όλο τον κόσμο. Και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, να γιορτάσουμε συλλογικά την εθνική μας αυτή επέτειο και να συνεχίσουμε τις εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια.